pleasure and honor for me again. Thank you. Good to see you again. Well, thank you for having and receiving us. Και είναι το team του... Τι ωραία σκύλη είναι. Ο δεσμός αυτός δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 3 εκατομμύρια συνανθρώπους από 185 χώρες στον κόσμο να επιτυγχάνουν, κυρίως μέσω του αθλητισμού, τους εξής στόχους. Να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, να αναπτύσσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες τους και έτσι να γίνονται ενεργά και δυναμικά μέλη των κοινωνιών στις οποίες ανήκουν. Και πάλι σε συγκέντρωση για το έργο των Special Olympics και θέλω να σας διαβάσω ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα παρούσα για τη στήριξη αυτού του έργου. Mr. President, it is a great honor for us in Special Olympics, for all of us. Είναι μεγάλη τιμή για μας, για την οικογένεια των Special Olympics, να βρισκόμαστε εδώ και να φέρουμε και στην ομάδα μας στην Ελλάδα, στην ομάδα που συνδέεται με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μιλάω επίσης για τους αθλητές μου και για μένα προσωπικά το ίδιο. Είναι μεγάλη χαρά που επιστρέφω στην Αθήνα. Και θα ήθελα να πω ότι πράγματι νιώθουμε ότι μας καλωσορίζετε με μεγάλη θερμότητα εσείς εδώ στην Ελλάδα και ο ελληνικός λαός αλλά και η ελληνική δημοκρατία. Υπάρχει το πνεύμα της Ολυμπιακής παράδοσης. Αυτό βασίζεται αυτό το θερμό καλωσόρισμα, αυτή η θερμή υπόθεση. Αλλά ακόμα περισσότερο έχει σχέση και με την μοναδική παράδοση του κινήματος των Special Olympics. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας να αναφερθούμε στους αθλητές μας, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν μεγάλο θάρρος, αλλά και είναι ανοιχτοί άνθρωποι, έχουν ανοιχτή καρδιά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ειδικά τώρα που στον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις και πάρα πολλά προβλήματα, να έχει κανείς τέτοια πρότυπα, τα οποία όχι μόνο αγωνίζονται, αλλά και διδάσκουν τους άλλους, τι πραγματικά σημαίνει να έχει κανείς μια ανοιχτή καρδιά. Lessons of an open heart.